Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω τα στατιστικά των 10 τελευταίων παικτών που έχουν μείνει στο παιχνίδι. 9 για την ακρίβεια μετά την αποχώρηση της ασημίνας όπως είδαμε. Στην πρώτη θέση λοιπόν βρίσκεται ο Φάνης Ομπολέτσης ο οποίος έχει 155 νίκες σε 204 αγώνες 76% παίκτης. Δεύτερη θέση είναι η Κατερίνα Ιδαλάκα, η οποία έχει 145 νίκες σε 210 αγώνες, 69% παίκτρια. Τρίτη θέση είναι ο Γιώργος Ογκουλέκας, ο οποίος έχει 123 νίκες σε 186 αγώνες, 66,1% παίκτης. Τέταρτη θέση είναι η Σταυρούλα Χρυσαϊδή, η οποία έχει 102 νίκες σε 159 αγώνες, 64,2% παίκτρια. Πέμπτη θέση είναι η Ασημίνα Χατζή Ανδρέου που είναι και η παίκτρια που αποχώρησε την εβδομάδα που μας πέρασε από το παιχνίδι, η οποία έχει 65 νίκες σε 107 αγώνες, 60,7% παίκτρια. Στην επόμενη ακριβώς είναι ο Ντάνιελο Νιούρκα, ο οποίος έχει 116 νίκες σε 213 αγώνες, 54,5% πέκτης. Μετά βλέπουμε τη δώρα την Νικολή η οποία έχει 85 νίκες σε 178 αγώνες, 47,8% παίκτρια. Μετά είναι ο Σταμάτης ο Ταλαντιανός, ο οποίος έχει 75 νίκες σε 166 αγώνες, 45,2% παίκτης. Μετά είναι ο Χριστόφορος ο Ταξίδης, ο οποίος βρίσκεται στην κόκκινη ομάδα, έχει 54 νίκες σε 125 αγώνες, 43,2% παίκτης. Και τελευταία θέση είναι ο Γιώργος ο Παπαχαραλάμπους, ο οποίος έχει 55 νίκες σε 129 αγώνες, 42,6% παίκτη. Αυτά λοιπόν φίλοι μου είναι τα στατιστικά των 9 παικτών που έχουν μείνει στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε ποιος παίκτη θα αποχωρήσει από αυτούς τους 9 λίγο πριν γίνει ατομικό. Εσείς πώς βλέπετε τα στατιστικά των παικτών, ποιος θεωρείτε ότι θα φτάσει στην τετράδα του τελικού. Αναμένω και τα δικά σας σχόλια. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!